Εγκρίθηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων Δήμων Ιεράπετρας και Σιτίας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στο έργο για την αναβάθμιση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης στο τμήμα Καβούση Αυχένας Αγκαθιάς. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι θετική. Ο Δήμος Σιτίας και ο Δήμος Ιεράπετρας έχουν εισηγηθεί θετικά. Προφανώς λοιπόν συντομεύει η απόσταση σε ασφαλέστερο δρόμο με μεγαλύτερη ταχύτητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια ότι φέρνει πιο κοντά τη Στεία. Ναι. Φέρνει πιο κοντά την Ανατολική Κρήτη στο Ηράκλειο. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο της Σιτίας έχουμε εγκρίνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τμήματος και επομένως προσβλέπουμε στην περαιτέρω διαδικασία. Στο τραπέζι της Επιτροπής κατατέθηκαν και οι ενστάσεις που υπάρχουν από την κοινότητα Καβουσίου και έχουν να κάνουν με την αρνητική επίδραση του έργου στην γεωργική γη. Αυτή η πρόταση στοχεύει στην ακύρωση όλου αυτού του πράγματος με μια απλή κίνηση, μια απλή γραμμή. Ένα τούνελ κάτω από το χωριό μας που προσφέρεται, γιατί είναι αυθεατρικό και προσφέρει ύψος από τους μελέτες, να περάσει κάτω και τελειώνει όλα εκεί. Η τοπική κοινωνία θα πέσει κάτω, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τίποτα. Είναι τόσο καθολικό, έχουμε εδώ 400 υπογραφές, εδώ είναι καθολική η αντίδρασή μας, μόνο αυτό το κομμάτι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας δεν θα πληρώσουμε εμείς όλο το κόστος. Όμως υπάρχουν ενστάσεις που έχουν να κάνουν με την γεωργική γη, με την επίδραση στο περιβάλλον, τα οποία και συζητήθηκαν και θα συζητηθούν και θα ληφθούν υπόψη από ό,τι εκτιμώ. Αυτό που δεν θα δεχτούμε και δεν θέλουμε να γίνει είναι να κολλησιεργήσει περαιτέρω από αυτό που πρέπει. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργοδοποιίας που έχει ανάγκη το ανατολικό άκρο της Κρήτης και αν υλοποιηθεί θα μειώσει άρδιν τη σημερινή ταλαιπωρία των οδηγών και των επαγγελματιών και θα φέρει πιο κοντά την Ανατολική Κρήτη στο Ηράκλειο.